Για μένα το θεωρώ προσβλητικό να κάθεται κάποιος και να παίζει στοίχημα για το αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε από το παιχνίδι. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται παιδιάστικο, Κατερίνα, συμφωνώ με αυτό. Ίσως να είμαι εγώ παράλογος, αλλά απ' την άλλη, πραγματικά για μένα και τον Ηλία και για τον Γιώργο και για κάποια παιδιά εδώ πέρα μέσα ήταν πολύ έντονο το συνέστημα όλο αυτό. Το να έχεις κάποιον φίλο σου πίσω να μαγειρεύει και να έχεις και το άγχος πραγματικά και του άλλου πίσω σου, αν θα βγάλει πιάτο, τι θα κάνει. Δεν μπορούσατε να το νιώσετε όλοι. Σας δικαιολογώ γι' αυτό 100%. Αλλά εμένα μου φάνηκε πολύ άσχημο μόλις το έμαθα αυτό. Χάζαμε στοιχήματα για να γυρίσει, ρε. Εντάξει, αυτό δεν μου άρεσε όλο. Δεν σε επηρέασε, ούτε σε τον Ηλία μαγειρικά αυτό. Δεν είναι. Γιατί αυτό, εγώ το έκανα με την Κατρίνα να το ξεκινήσουμε, λέμε ας παίξουμε πιθανότητες. Okay. Όχι, δεν έγινε στον εξώστη αυτό. Έγινε off camera και κάποιο αμουχρίτσα του το είπε. Θα τοποθετηθώ επειδή προφανώς εγώ του το είπα του Κώστα. Okay. Με συγκλώνησε το σκηνικό, το ότι μπήκα μέσα στο backstage και μου δόθηκε η ευκαιρία να στοιχηματίσω για τον Κώστα ή τον Ηλία. Πράγματα τα οποία θέλω να πω χωρίς όποιοι προσβάλλονται ή όποιοι να πούνε όχι, το πούνε καθόλου, τώρα. Καμία προσβολή. Έτσι. Ποια προσβολή. Όχι. Δεν λέω. Όποιοι, αυτό λέω. Όποιοι προσβάλλονται μπορούν να το πούνε τώρα. Με αυτό θα προσβληθώ. Όχι. Νιώσω άσχημα γιατί, επειδή κάναμε μια πλάκα από πίσω με τον Μπέλο. Και όσον αφορά το Γιωργάκη, το σκεφτόταν στην αρχή. Αλλά επειδή είναι πονηρός και κακοπροαίρετος, σου λέει ας μην συμμετάσχω εγώ τώρα εδώ στο στοίχημα. Και αν σε περίπτωση όποιος και οτιδήποτε να γυρίσει, να το χρησιμοποιήσω αυτό. Τον έχω αυτόν τον άσο στο μανίκι. Δεν πιστεύω ότι είναι στρατηγική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος πάρα πολύ έξυπνος εδώ για να λειτουργήσει τόσο στρατηγικά. Και δεν το λέω κακοπροαίρετα. Αλλά νομίζω ότι όλοι έχουμε μπει πολύ φουριόζοι έτσι απλά να παίξουμε και να νιώσουμε καλά. Θεωρώ πιο πολύ ότι είναι χαζομάρα και βλακεία και η βλακεία είναι πολύ πιο επικίνδυνη από τη στρατηγική. Μπορείς να κάνετε πλάκα. Να μου λέγατε στην να βάλουμε στοίχημα, σας είπα ότι δεν μπορώ να στοιχηματίσω. Για άμα μπει ο ένας και ο άλλος και ξέρουν ότι βάζω εγώ στοίχημα για τους φίλους μου, τι ακούνε. Κάντε σοβαρό. Βάλαμε κάποιο σοβαρό στοίχημα σου. Όχι, όχι. Πρέπει να τους κρατήσει και την ώρα. Όχι, κόφτε το δέμα, είναι προσβλητικό. Πέσου και την ώρα. Θα ολοκληρώσει και θα το απαντήσω. Περίμενε. Τώρα πλάκα κάνεις. Όχι, είναι σημαντικό, άστο να τελειώσει. Εγώ εκείνη λοιπόν τη στιγμή δεν μου άρεσε όλο αυτό που έγινε. Έβαλα τα ακουστικά μου, κασακί. Εντάξει. Πετάνε λίγο οι φλέβες από εδώ και από εδώ με τις π***ες που ακούω. Ότι περί στοιχήματος προσπαθεί να δεχτεί ο Γιώργος ότι εμείς είμαστε οι κακοί και κάνουμε κάτι κακό. Αυτός φταίει που το είπε στους φίλους του και τους κατέβασε ψυχολογικά ή προσπάθησε να τους πει κάτι άσχημο. Δεν μπορεί να σκέφτεσαι μόνο τη δική σας μεριά. Αν εσείς το σηκώνετε ψυχολογικά, αν εσείς περνάτε καλά. Και απλά επειδή δεν έχουμε τίποτα προσωπικό ένας με τον άλλον, τουλάχιστον για την τελευταία τελική ευθεία, να προσπαθήσουμε να σέβεται ο ένας τον άλλο λίγο παραπάνω και να υπάρχει και αυτό το να σκέφτεσαι και ο άλλος πώς νιώθει. Απ' τη μία δεν θέλεις να διχάσεις και απ' τη μία μας θέλεις όλους ενωμένους, αλλά πριν από δύο ώρες έχεις πάει και έχεις δώσει μια πληροφορία που αμέσως μας σπάει. Σπάει εμένα, σπάει τον Μπέλο, κάνει την Κατερίνα πάλι τη χειρότερη, βγάζει πάλι τη Μαρία, αλλά μετά μας λες έλα λίγο να ενωθούμε, να συμπορευτούμε όλοι μαζί αγαπημένοι. Δεν ξέρω, μου μοιάζει λίγο με bipolar disorder η φάση. Αυτή είναι η φάση. Δεν είναι αυτή η φάση. Έλεος!